Αγίων Εκταρίου Πενταπόλεως 29 Συμφωνία Έργων και Λόγων Όποιος εκτελέσει όλες τις εντολές ανεξαιρέτως και θα διδάξει και τους άλλους να τις τηρούν, αυτός θα αναγνωριστεί μέγα στη Βασιλεία των Ουρανών Μαθαίος. Ντροπιάζοντα τους ίδιου που καφιούνται να διδάσκουν άλλους, λέει ο απόστολο. «Κάντε το δάσκαλο στους άλλους και δεν διδάσκεστε τον εαυτό σας, κηρύσετε να μην κλέβουν οι άλλοι και εσείς κλέβετε». Λέτε στους άλλους να μην μοιχεύουν και εσείς μοιχεύετε. Δελήσαστε τα είδωλα και οι κλέβοντας κλέβοντα χρήματα αφιερωμένα στα είδωλα από σχροκέρδια νικημένη από τη φιλαργυρία σα. Καφιέστε για το Θεό μέσω του νόμου του που σα δόθηκε και έπειτα τον να ετοιμάζετε με την παράβαση του νόμου. Γιατί το όνομά του βλασφημείτε στα έθνη εξαιτία μα, αφού διδάσκεται και τα αντίθετα όλο διόλου. Φτάνω στο σημείο να λένε οι άνθρωποι Καλά τέτοιους διεφθαρμένους ανθρώπους βρήκε να αγαπήσει ο Θεός. Ρωμαίοι. Καλύτερο άφονο έργο παρά άπρακτος λόγος και άπρακτο λόγο ούτε να λες ούτε να βλέπεις. Στη ζωή δεν υψώθηκε κανείς χωρίς έργα αλλά από λόγο καινό περιεχομένου πολύ. Ή δίδασκε με τον τρόπο σου ή μη διδάσκεις να λαλήσεις όσα δεν πρέπει ατιμότερο από τον ακούς θεολόγου. Εύκολα φιλοσοφείς με λόγια αλλά με έργα, θέλει άνθρωπο γενναίο και μεγάλο να ομολογείς, με λόγο μόνο και με έργα να κάνει. τα αντίθετα, δεν είναι μόνο νόητο αλλά και μας βλάπτει Χρυσόστομος. Δύο σαν ευλόγο περισσότερο ωφελεί παρά λόγο σαν βίου. γιατί αν ο ένας ωφελεί και σιωπηλά, ο άλλος βλάπτει και χειρά βόντας, εισιδόρου. Χρειάζονται όχι λόγια κομψά αλλά έργα, φιλοθέου. Εξέταζε όχι τη δύναμη των λόγων, αλλά τη φύση των πράξεων. Εταιοκλέου πρέπει να αποδεικνύονται τα λόγια με πράξει και όχι αντίστροφα, γιατί συντελούνται από πράξει λόγια και όχι το αντίθετο. Σοκράτη. Όταν κάποτε ρωτήθηκε ο Αγισίλεο πώ μπορεί να ευδοκιμήσει πάρα πολύ στου ανθρώπου ανάμεσα, είπε: Εάν λέει τα άριστα και πράττει τα κάλιστα. Κάνοντα αποκρίσει έργα και λόγια να μην μένουν μόνο στα λόγια, αλλά να γίνονται πράξει, δείχνει άνθρωπο προκοπή, πλουτάρχου. Όταν λόγοι και λογισμοί συμφωνούν, τότε η αλήθεια έρχεται και τον αντίον ισχύει για το ψέμα. Όταν οι φωνές του ανειλικρινούς αϊψώνονται των εσωτερικών ιδεών, ο ευγενικός χαρακτήρας αναγνωρίζεται από το λόγο του, αλλά όποτε βεβαιώνεται και με τις πράξεις, τότε κάνει περισσότερο τίμιο και αξιότιμο τον άνθρωπο και ευτυχή. Πρέπει ο χριστιανός να είναι φιλόσοφος από τα λόγια του αρχίζοντας και για να καταλήγουν σε έργα να λέει πράττοντας και να πράττει λέγοντας το ίδιο λογικά. Ευεργετή και ο λόγος, αλλά περισσότερο ευεργετικό όταν ακολουθεί και η εκτέλεση της και με ζήλο και έπαινο τότε συνοδεύεται περισσότερο.